πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε το 1931 στην Εθιά Μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης και ήταν το 8ο παιδί μιας φτωχής και πιστής οικογένειας. Στην Εθιά υπάρχουν δύο εκκλησίες, η κεντρική που είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας και φυλάσσει τη θαυματουργό εικόνα της. Εκεί η Παναγία έχει εμφανιστεί σαν γυναίκα ντυμένη στα μαύρα κάποια ημέρα που ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί τότε, άναβε τα καντήλια του ναού και του είπε «Εσύ μία μέρα θα γίνεις ιερεύς. Εκεί στον άβλιο χώρο της έμελε να είναι και ο τάφος όπου αναπάβεται το σεπτό σκήνωμα του οσίου γέροντος. Η άλλη είναι το προφήτη Ηλιού και εκεί κοντά υπάρχει και αγίασμα. Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος έγινε μοναχός σε ηλικία 17 ετών. Αγωνίστηκε για την καλλιέργεια της ψυχής του με αγάπη και προσευχή δοκιμάστηκε σκληρά από την ασθένεια της λέπρας, αλλά και αργότερα ενώ ήταν ήδη ιερέας από δαιμονική επιρροή, με την οποία βασανίστηκε ψυχοσωματικά και ελευθερώθηκε μετά από πολλές προσευχές, αγρυπνίες και εξοργισμούς σε μοναστήρια της Κρήτης, όπως τις Μονές Κουδουμά και της Παναγίας της Καλυβιανής. Σε ηλικία 17 ετών λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, αφήνει τα εγκόσμια και οδεύει εκεί που τον οδηγεί η καρδιά του, η ψυχή του και όλο του το είναι. Εκεί που το Άγιο Πνεύμα εν είδη λαμπρού φωτός τον φωτίζει στην πλήρη αφιέρωσή του στον Χριστό, στον αγαπημένο του Ιησού, τον οποίο από μικρός λατρεύει και υπηρετεί είτε στα εξοπλίσια του χωριού είτε κατά μόνας. Τα βήματά του τον οδηγούν στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικήτα, στα νότια της Κρήτης, που είναι κάπως κοντά στο χωριό του αφού απέχει μόλις δύο με 2,5 ώρες με τα πόδια. Ο Κωνσταντίνος έγινε δεκτός από τον ηγούμενο πατήρι Ερώθεο, στον οποίο έβαλε μετάνια και άρχισε τη δοκιμή του. Στη Μονή υπήρχαν τότε εκτός από τον ηγούμενο και δύο υπερήλικες και τυφλοί μοναχοί, τους οποίους ο Κωνσταντίνος φρόντιζε με όλους τους τρόπους, λόγω του νεαρού της ηλικία του, αλλά κυρίως και πρωτίστως λόγω της υπέρμετρου αγάπης που είχε. Ως νέος δόκιμος μοναχός έκανε σχεδόν όλα τα διακονήματα της Μονής και ήταν πρόθυμος και φιλότιμος. Μετά την τριετή δοκιμασία του εκάρη μοναχός και με το ονομάστηκε σε Σοφρόνιος. Ως μοναχός ο Σοφρόνιος έβαλε θεμέλιο της μοναχικής του ζωής, την ταπεινοφροσύνη, την υπακοή και την εργατικότητα. Επιδόθηκε σε νέους αγώνες, την ημέρα κοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άγρυπνος και προσευχόμενος. Αυτό το τυπικό το κράτησε μέχρι το τέλο τη ζωή του. Καθημερινά ο πατήρ Σοφρόνιος έδινε αγώνα σε όλα τα διακονήματα, σε όλε τι εργασίε, στο να ανοίξουν του καλύτερου δρόμου για να διευκολυνθεί η έλευση των πριστών, στου κήπου, στο να καλλιεργεί τα κτήματα, να φέρνει νερό από μακριά, γιατί δεν υπαρκούσε το υπάρχον. Αυτά έβλεπε ο φιλόκακο διάβολο και μηχανεύεται τρόπους για να ρίξει τον αγωνιστή. Δεν αρκείται μόνο στον πόλεμο των λογισμών. Αφού μόνο με αυτούς δεν μπορούσε να ανακόψει την αγωνιστικότητα του πατρός Σοφρονίου. Γι' αυτό του που και αισθητός και οφθαλμοφανός και του μιλούσε, κάποια μέρα μάλιστα καθώς ο ίδιος ο παππούλης διηγούταν, ο διάβολος εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε: Εγώ είμαι Άγγελος και πέσε κάτω να με προσκυνήσει. Όταν όμως εκείνος τα έλεγε αυτά, ο πατήρ Σοφρόνιος πρόσεξε ότι του έλειπε ένα βόντι και του λέει γελώντα και δεν είσαι αγγελος δεν είσαι αγγελος γιατί σου λείπει ένα δόντι. Τότε ο διάβολο γυρίζει εξαγριωμένο και του δίνει ένα δυνατό χαστούκι, και αμέσως εξαφανίζεται από μπροστά του. Κάποιαν άλλη μέρα ο πατήρ ο κατέβηκε κοντά στη θάλασσα, όπως ο ίδιος έλεγε, γιατί άκουσε μέσα από τη θάλασσα την Παναγία μας να του μιλάει και να του λέει με τη γλυκιά φωνή τη. Παιδί μου, μη φοβάσαι και εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθεί. Σε ερώτησε πώ κατάλαβε ότι ήταν η Παναγία μα, απάντησε πολύ φυσικά. Ε την Παναγία μας δεν γνωρίζω. Και άλλοτε πάλι έλεγε ότι η Παναγία μας τον αγκάλιασε. Η Παναγία μου έκανε μία αγκαλιά, μας έλεγε. Είδε την Αγία Μαρίνα. Από νωρίς ο ευλογημένο Κωνσταντίνο σε κάρι μοναχό. Η οριμότητα και η αποφασιστικότητά του φάνηκε αμέσω. Το αίσθημα και το χρέο τη ξενιτεία τον συνήχε απόλυτα. Επεδίωξε να μην ξενιχτάει ποτέ έξω από το μοναστήρι. Όταν κάποια φορά αυτό στάθηκε αδύνατο, και αναγκάστηκε να παραμείνει στο πατρικό του σπίτι, είδε στο εικονοστάσι να βγαίνει η Αγία Μαρίνα από την εικόνα της, κρατώντας τον πειρασμό από τα κέρατα και δείχνοντάς του του είπε «Αυτό σας βάζει τους λογισμούς να μην ακούτε το γέροντα και να νιστάζετε στις ακολουθίες». Η λέπρα τον έφερε στο νοσοκομείο Λιμωδών στην Αγία Βαρβάρα Αθηνών. Εκεί θεραπεύτηκε, αλλά βλέποντας τον ανθρώπινο πόνο, αποφάσισε να παραμείνει στο νοσοκομείο για να βοηθήσει όσο μπορούσε την ανακούφιση των άνθρωπων του. Εκεί λοιπόν θα αρχίσει το πνευματικό του έργο και μπροστά του γονατίζουν οι έχοντες θεολογικά πτυχία και εκκλησιαστικά αξιώματα. Η αγάπη του και ο ασκητικός του αγώνας έφεραν σε αυτόν τη χάρη του Θεού και ο ταπεινός ιερέας λειτουργούσε στον ναό των Αγίων Αναργύρων, κοσμάκια Δαμιανού μέσα στο λιμωδόν, έφτασε σε μεγάλο ύψος αγιότητος το οποίο διατηρούσε κρυφό όσο μπορούσε και αξιώθηκε να λάβει το προορατικό χάρισμα, να ζήσει υψηλά πνευματικά βιώματα και οράματα και να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης και μορφωτικού επίπεδου, όχι μόνο με τις συμβουλές και την προσευχή του, αλλά και με την αγιασμένη παρουσία του. Ο γέροντας αγαπούσε όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο προσωπικά και ήταν ένας ιδιαίτερα γελαστός Άγιος. Το 38 του γέλιο ήταν από τα χαρακτηριστικά του. Όπως πολλές φορές έβγαινε από το ιερό κατά τη λειτουργία, με τα γένια του βρεχμένα από δάκρυα, αφού προσευχόταν για όλους τους πονεμένους και δυστυχισμένους συνανθρώπους μας. Και προφανώς είχε και το χάρισμα των δακρύων. Όποιο τον πλησίαζε έβλεπε έναν ιερέα, έναν καλόγερο με έντονη χαρά στο πρόσωπό του. Αυτή η χαρά πολλές φορές εκφραζόταν με πολλά γέλια που αναμειγνύονταν με τα λόγια του ή ξεχύνονταν από τι άκρε των κλειστών χιλιών του όταν έμεινα σιωπηλό. Το καταλάβαινε ότι ήταν γέλια ενό χαριτωμένου ανθρώπου, δηλαδή ενό ανθρώπου με θεία χάρη, μια καρδιά ξέχυλη από αληθινή θεία γαλήνη και χαρά που χινόταν έξω και δρόσιζε, παραξενεύοντα του άλλου. Ήταν εμφανέ ότι ο πατήρ Ευμένιος προσπαθούσε να συγκρατηθεί από ταπείνωση για να μην φανεί αυτή η αγία ιδιαιτερότητα. Μα δεν το κατάφερνε πάντοτε, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε για τον Γέροντα Ευμένιο «Να πηγαίνετε να παίρνετε την ευχή του Γέροντα Ευμένιου, γιατί είναι ένας κρυμμένος Άγιος των ημερών μας. Σαν τον Γέροντα Ευμένιο βρίσκει κανείς κάθε 200 χρόνια». Στο νοσοκομείο Λιμωδών ευτύχησε να γνωρίσει τον λεπρό Άγιο Μοναχό Νικηφόρο, που αν και τυφλός από την ασθένειά του, έγινε μεγάλος πνευματικός πατέρας των χριστιανών και δάσκαλος του Γέροντα Εφμένιου. Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό και την 23η Μαΐου του 1999 παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τάφηκε σύμφωνα με την επιθυμία του στον τόπο που γεννήθηκε, στην Εθιά. Η μυστική ζωή του Αγίου Γέροντα, η προσωπική ασκητική αγώνε του δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία η παρακάτω προσευχή που περιλαμβάνεται μαζί με πολλά άλλα στοιχεία για τη ζωή του και μαρτυρίες πολλών ανθρώπων που το γνώρισαν στο εξαιρετικό βιβλίο του Σίμωνος Μοναχού, πατήρ Ευμένιος, ο κρυφός Άγιος της εποχής μας. Ένα πολύ σημαντικό περιστατικό που θυμούνται από τον Γέροντα Ευμένιο είναι μία προσευχή που έκανε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους». «Και χάρη ο Θεός μου έλεγε». Και μετά είπα «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς και όλους τους προτεστάντες. Χριστέ μου ελεγε και μετα ειπα κυριε ιησου χριστε θελω να σωσεις ολους τους καθολικού και ολους τους προτεσταντες χριστε μου θελω να τους σώσεις» και χάρη ο Θεός. Θέλω να σώσεις τους μουσουλμάνους και όλους όσους ανήκουν σε άλλες θρησκείες και τους αθέους ακόμα θέλω να σώσεις. Και χάρη πολύ ο Θεός. Και του είπα, Χριστέ μου θέλω να σώσεις όλους από τους αιώνες και τους συγκεκριμένους από Αδάμ μέχρι τώρα. Και χάρη ο Θεός πολύ. Και είπα, Θεέ μου θέλω να σώσεις και τον Ιούδα. Και στο τέλος είπα, θέλω να σώσεις και τον διάβολο. Και λυπήθη ο Θεός. Του λέω γιατί λυπήθηκε ο Θεός. Διότι θέλει ο Θεός δεν θέλουν αυτοί όμως, μου απάντησε. Δεν υπάρχει ίχνος καλής στα λύσεω σωτηρία στον διάβολο. Καλά του είπα, πώς κατάλαβες εσύ πως ο Θεός χαιρόταν και πότε λυπήθη. Και μου λέει, άμα η καρδιά σου γίνει ένα με την καρδία του Χριστού, αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεται. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι τι εύρωση είχε η καρδία αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα από τα πιο δυνατά που έχω ακούσει και δεν έχω ακούσει από κανέναν άλλον. Και αυτό το καταλάβαινε από την ένταση της Χάριτος. Ανάλογα με το βαθμό της Χάριτος αντιλαμβανόταν τη λύπη ή τη χαρά του σε αυτό που ο ίδιος έλεγε ή έκανε: Η μάχη με τον εχθρό, τον διάβολο. Το χτύπημα του εχθρού ήρθε όταν μετά από μια σειρά δαιμονικών οραμάτων με άγρια θηρία, ο Γέροντας, νέος και άπειρος ακόμα ιερέας, έπαψε να έχει ενοχλήσεις και ένιωσε ότι νίκησε τον διάβολο, και τον γελιοποίησε. Η στιγμή εκείνη ήταν μια εγωιστική πτώση σε παγίδα και ο εχθρό τον χτύπησε καθώ κατέβαινε τη σκάλα των λιμωδών. Αρχικά στο πρόσωπο και στη συνέχεια στην ψυχή. Για την περίοδο εκείνη ο γέροντα είχε πει: Ήταν ο καιρό που τα δάκρυά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου. Ζεματιστά δάκρυα. Η ταλαιπωρία του έπαψε όχι με τη βοήθεια τη ψυχιατρική, αλλά μετά από νηστείε, αγρυπνίε και πολλέ επισκέψει με τη συντροφιά πιστών φίλων και χωριανών στα μοναστήρια τη Κρήτη. Στην Παναγία του Κουδουμά, κατά τον Άγιο Γέροντα, δόθηκε η τελική νίκη κατά του εχθρού. Μια νίκη της Παναγίας για χάρη του. Σημειωτέωνο ότι η Μονή Κουδουμά, που είναι νότια του νομού Ηρακλείου, είναι μία από τις πιο σημαντικές ορθόδοξες μονές της Κρήτης και πολλοί Άγιοι έχουν αναδειχθεί εκεί, όπως οι Άγιοι Παρθένιος και Ευμένιος, η Ιωακήμ, Γενάδιος και μετέπειτα ο ασκητής της Ακουμιανή γυαλιάς, νομούρεθήμιες νομόρε κτλ.